Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής. Χριστός ετέχθη. Χρόνια πολλά, καλοί μου χριστιανοί. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια μετανοίας. Αυτό μας λείπει σήμερα. Η μετάνοια είναι το φάρμακο το οποίο μας βγάζει από κάθε κρίση, είναι το φάρμακο το οποίο μας βγάζει από κάθε δοκιμασία, είναι το φάρμακο που μας οδηγεί απευθείας στην ευτυχία. Εάν λοιπόν θέλουμε να ζούμε ευτυχισμένα μέσα σε αυτή την εφήμερη ζωή, θα πρέπει το γρηγορότερο δυνατόν να οδηγηθούμε στην οδό της εν Χριστώ ζωής, στην οδό της μετανοίας. Η μετάνοια είναι ταυτόσιμη έννοια, και θα το λέμε και θα το επαναλαμβάνουμε συνεχώς, με την ευτυχία. Τι είναι όμως μετάνοια? Πολλοί έχουν μπερδέψει τον όρο, την έννοια, και μπερδεύουν τα πράγματα μεταξύ τους και δεν γνωρίζουν ή αγνοούν, επειδή οι ποιμένες μας άφησαν ακατήχητο το λαό μας, τον άφησαν απείμαντο το λαό μας, και όχι μόνο αυτό, και τον οδηγούν πολλές φορές στον όλεθρο και στην καταστροφή εξαιτίας της εκοσμίκευσης που έχει εισέλθει στο χώρο της Εκκλησίας. Βλέπουμε να έχουμε μισθωτούς ποιμένες, να αμείβονται οι ιερείς μας από τον δημόσιο κορβανά και να έχουν αποκτήσει μια χλιαρή πίστη, και όσο δεν υπήρχαν δοκιμασίες και προβλήματα, όλα έβαιναν μια χαρά. Αγρόνοι γόραζαν, όλα κυλούσαν καλά, μέσα στην ευσέβεια του καθενός, μέσα στα όρια της δημιουργίας ενός Θεού, στα μέτρα μας, πορευόμαστε. Αγρόνοι γόραζαν, όπως λέμε. Πηγαίναμε στην εκκλησία, φεύγαμε από την εκκλησία, μπαίναμε τούβλα, βγαίναμε τούβλα, δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Ο Θεός όμως θέλει ανθρώπους που να είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν, να έχουν εναποθέσει όλο το είναι τους, όλη την προσωπική τους κατάσταση, όλη την πορεία τους, τη βιωτή τους στον Κύριό μας. Γι' αυτό ο Χριστός μας αυτό τον καιρό μας ξεκαθαρίζει. Μας έχει βάλει σε ένα καμίνι, σε μια υψικάμινο, σε ένα χωνευτήριο, και από εκεί μέσα θα φτιάξει το νέο πλήρωμα. Θα μου πεις, πού το ξέρεις βρε αδελφέ? Βλέπω μια ιδιαίτερη βιασύνη στους εκφραστές του μυστηρίου της ανομίας, σε αυτούς δηλαδή τους μεγιστάνες του χρήματος, που την πενταρχία του σκότους, όπως λέει ο φίλος μου Ηλίας ο Καλλιόρας. Βλέπω μια ιδιαίτερη βιασύνη, και όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Ας έρθουμε όμως στα δικά μας, τα της ελληνικής πραγματικότητας. Θυμόσαστε που σας είπα ότι η έλευση του Πάπα θα φέρει δεινά στην πατρίδα μας? Και να, η δοκιμασία στο αποκορύφωμά της. Και όχι μόνο αυτό, ακολουθούν και άλλες δυσκολίες. Μπαίνει λοιπόν αύριο, μεθαύριο, σε δύο μέρες, ερχόμαστε στο νέο έτος, βρισκόμαστε, θα δούμε την ανατολή του νέου έτους, και είμαστε ακόμη αμήχανοι, ανήσυχοι, φοβισμένοι, αγχωμένοι, και γιατί αγνοούμε το τι έρχεται. Μου ζητήσατε λοιπόν πολλοί από εσάς να επαναλάβω επακριβώς, όπως έκανα στην προηγούμενη εκπομπή, τα λόγια του γέροντα ασκητή, ενός σύγχρονου χαριτωμένου γέροντα εν ζωή, ευτυχώς μας τον έχει αφήσει εν ζωή ο Θεός, τον οποίον εμείς και για μας προσωπικά, αλλά και για όλους εσάς που μας ρωτούσατε, τον ρωτούσαμε συνεχώς και τον πιέζαμε να μας πει τι έρχεται. Επειδή λοιπόν ανατέλει ο νέος χρόνος,
Και επειδή όλοι ρωτάτε το τι έρχεται, το τι θα συμβεί, ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε χλιαροί στην πίστη. Δεν αφινόμαστε στην πρόνοια του Θεού. Είμαστε μακράν της ζέουσας πίστης που μετακινεί βουνά. Μου ζητήσατε λοιπόν να σας διαβάσω επακριβώς το μήνυμα που έδωσε ο γέροντας μετά από πιέσεις, αφόρητες πιέσεις, για το τι πρόκειται να συμβεί. Μη με ρωτάς και ξαναρωτάς τι θα γίνει. Η μετάνοιά μας είναι ελάχιστη. Το ζητούμενο είναι η σωτηρία σε έναν λαό που κατάντησε πιο κάτω και από τα άλογα ζώα. Είναι απείμαντος, ακατήχητος ο λαός και οι ποιμένες του θα δυσκολευτούν πολύ όταν αντικρίσουν τον ποιμένα των προβάτων των Μέγαν. Έχει σχέδιο ο Χριστός, αλλά το ζητούμενο είναι να μάθουμε να αγωνιζόμαστε φιλότιμα, να τον εμπιστευόμαστε πραγματικά, όχι να ζητούμε να μάθουμε εκ των προτέρων το σχέδιό του, για να έχουμε ασφάλεια κοσμικού τύπου στον αγώνα μας και να αντιμετωπίζουμε με ψυχολογική άνεση τη δυσκολία που ήρθε, επειδή θα θεωρούμε ευτυχές εκ των προτέρων το αποτέλεσμα. Θέλουμε να ξέρουμε και την ημερομηνία λήξεως του πειρασμού. Εκεί καταντήσαμε. Ο Θεός όμως θέλει να δυναμώσει τους δικούς του, να τους μάθει να παλεύουν κάθε μέρα φιλότιμα και ανυποχώρητα, ακριβώς γιατί θα εμπιστεύονται την πρόνοιά του και δεν θα φοβούνται τίποτε. Ψήσιμο κάνει ο Θεός στους δικούς του, τους οριμάζει, ιστριλατεί το χαρακτήρα τους, ενεργοποιεί την πίστη τους, την αξιολογεί κιόλας, χαλιβδώνει το αγωνιστικό φρόνημά τους. Δεν θέλει γκρινιάριδες, φοβικούς και ανασφαλείς πιστούς ο Χριστός μας. Δεν του αρέσουν τα χλιαρά νερόβραστα φαγητά. Τα θέλει θερμά ή τα προτιμά κρύα, γιατί τα κρύα ίσως κάποτε συνειδητοποιήσουν την ανοστία που έχει η ψυχρότητά τους και αναζητήσουν φιλότιμα την ποιοτική θερμότητα. Εάν μετρήσουμε μέσα στην Αγία Γραφή ποια εντολή συναντάμε γραμμένη πιο πολλές φορές από τις άλλες, θα μας αλλάξει τον τρόπο που ζούμε και σκεφτόμαστε. Δεν είναι ούτε η εντολή του μη κλέψεις, ούτε η εντολή του μη φωνεύσεις. Είναι το μη φοβού, μη φοβάσαι. Και ξέρετε πόσες φορές είναι γραμμένη? 365. Μία κάθε μέρα. Ξεκίνα τη μέρα σου με προσευχή και ανέθεσέ την όλη στα χέρια του Δημιουργού και πες: άντεξα σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός. Εκείνος γλυκύτατα μας λέγει συνεχώς: αφού παιδί μου με θεωρείς πατέρα, Δημιουργό, κυβερνήτη και Θεό σου, δεν θέλω να επενδύεις πουθενάλλου, μόνο στη δική μου παρουσία στη ζωή σου, στη δική μου παντοδύναμη ασφάλεια και σιγουριά. Εσύ θα προσπαθείς σύμφωνα με τις εντολές μου να ζεις και να κάνεις το ανθρωπίνως δυνατόν κάθε ημέρα, χωρίς ανασφάλεια και άγχος. Το αύριο άστο σε εμένα. Αυτά τα δύο, άγχος και ανασφάλεια, ούτε σαν λέξεις δεν μου αρέσουν. Γι' αυτό λοιπόν ακολούθα τη βασική μου εντολή μου. Πίστευε και μη φοβού. Αυτά μας είπε ο γέροντας. Μου το ζητήσατε πολλοί από εσάς να τα επαναλάβω χωρίς να βάζω δικά μου λόγια ενδιάμεσα, όπως στην προπροηγούμενη εκπομπή. Σας το διάβασα για να δείτε πόσο προφητικά είναι λόγια, είναι τα, και σοφά είναι τα ανωτέρω λόγια του γέροντα, τα οποία μας μεταφέρει, αν προσέξατε καλά, και το μήνυμα του ουρανού, το μήνυμα του Χριστού. Μίλησε ο Χριστός μέσα από το γέροντα και μας τα είπε όλα. Θέλει λοιπόν απόλυτα να τον εμπιστευτούμε. Να μην φοβόμαστε τίποτε, να μην παρασυρώμαστε, να αφαινόμαστε με σταθερότητα στα χέρια του. Να τον αγκαλιάζουμε όπως αγκαλιάζαμε μικρά παιδιά τη μάνα μας και τον πατέρα μας. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Εάν λοιπόν μπούμε στο νέο έτος έχοντας αγκαλιά τον Χριστό, τι έχουμε να φοβηθούμε, χριστιανοί μου? Τίποτα.
θα νιώθουμε την ασφάλεια που παρέχει η αγκαλιά του Χριστού μας, του γλυκύτατου Ιησού Χριστού, όπως έλεγε ο Όσιος Πορφύριος. Γι' αυτό, καλοί μου χριστιανοί, να μην φοβόσαστε. Βλέπετε, ήρθε λέει μια καινούργια μετάλλαξη, όμικρον πώς τη λένε, και άρχισε ο φόβος, ο τρόμος. Ξέρετε γιατί? Βλέπουν ότι δεν τους βγαίνουν τα σχέδια. Οι άνομοι βλέπουν τα σχέδιά τους να μην τους βγαίνουν. Να μην βγαίνουν οι ημερομηνίες που έχουν οι ίδιοι θέσει, γιατί έχει επέμβει ο Χριστός. Οι αρχάγγελοι καθαρίζουν. Έχουν αρχίσει και καθαρίζουν το τοπίο. Μαζί με τους αγγέλους, με μυριάδες αγγέλους. Τα ταγκαλάκια και τα δαιμόνια τα βλέπουν αυτά και βιάζονται. Ο λογισμός μου λοιπόν μου λέει ότι αυτή η μετάλλαξη, όπως θέλουν να την πούνε, την όμικρον, είναι για το καλό της ανθρωπότητας. Γιατί είναι πιο ελαφριά. Είναι απλό συνάχη, λένε οι γιατροί. Περνάει ως απλό συνάχη. Άρα όσοι την περάσουν αυτοί θα έχουν και την ανοσία απέναντι στην ασθένεια. Βέβαια υπάρχει και το εξής. Αυτοί θέλουν σώνει και καλά να μας μπολιάσουν. Θέλουν και σώνει και καλά να μας ελέγχουν. Με κάθε τρόπο. Είτε μέσω από το κινητό, είτε μέσα από το σώμα μας, είτε χίλια δυο σχεδιάζουν. Λέει στην Ελβετία, βάλανε λέει τσιπάκι αντί για να έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμό. Κοιτάξτε που το πάνε σιγά σιγά. Τα λένε σιγά σιγά. Λένε για την υποχρεωτικότητα. Θα τους μείνουν τα εμβόλια και τα μπόλια όπως έμειναν και το 2008, τότε που ήταν ο Αβραμόπουλος Υπουργός Υγείας και αγόρασαν μαζί με τον νυν ο Φικιάλιο, τον κύριο Τσιόδρα, 17 εκατομμύρια μπόλια για την αρρώστια, για να αντιμετωπίσουν τη γρήπη τότε ή τα 1N1, τη γρήπη των πτηνών όπως λέγανε. Τους έμειναν γιατί μόνο 343.000 εμβολιάστηκαν τότε και πήγαν, όπως ήταν φυσικό, τα πλήρους ο ελληνικός λαός. Ήταν τον περίφημο σκάνδαλο Νοβάρτης. Και ξέρετε ποιος είναι, μια και είπα την εταιρεία, ξέρετε ποιος είναι επικεφαλής της Νοβάρτης, ποιος έχει τις περισσότερες συμμετοχές? Για ψάξτε το να δείτε μεγαλομέτοχος ποιος είναι. Ο φιλάνθρωπος, ο Bill Gates. Μεγαλομέτοχος της Νοβάρτης. Θα μου πει και τι, και εκεί ανακατεύτηκε. Εκείνο το χρήμα πλέον. Και όποιος κυνηγάει το χρήμα, κυνηγάει και τις εταιρείες που βγάζουν τα περισσότερα. Στην εφημερίδα που θα κυκλοφορήσει έχουμε μεγάλες αποκαλύψεις. Πρώτο Θεός, με τη βοήθεια του Θεού, στις 8 Ιανουαρίου θα κυκλοφορήσει η εφημερίδα και θα έχει μεγάλες αποκαλύψεις που θα συζητηθούν και θα ενισχύσουν όλους τους χριστιανούς στην εν Χριστώ πορεία τους. Είναι αποκαλύψεις και για την Αμερική, η οποία, όπως λέει ο Άγιος Βασίλειος ο Καψοκαλυβίτης, θα γίνει μερική. Ο Άγιος Παΐσιος είπε η Αμερική θα καταστραφεί. Είναι ένα καταπληκτικό άρθρο που μας ετοίμασε ο Ηλίας ο Καλλιώρας με στοιχεία από τους Αγίους που μιλούν για την αιτία του κακού, τη Νέα Βαβυλώνα, την Αμερική, η οποία διαισθάνεται πλέον, διοικείται, βέβαια δεν φταίνει οι πολίτες εκεί, να το ξεκαθαρίζουμε, αλλά διοικείται από ένα επιτελείο, μια πενταρχία του σκότους και την οδηγεί στην καταστροφή. Θα έχουμε λοιπόν, δεν ξέρω, ημερομηνίες δεν βάζω, αλλά πολύ σύντομα την ολοσχερή καταστροφή της Αμερικής. Ο Άγιος Βασίλης ο Καυσοκαλυβίτης έλεγε οι Αμερικανοί είναι φίδια τα οποία δηλητηριάζουν τον κόσμο. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι η Αμερική πρώτα θα ταΐσει όλο τον κόσμο και μετά θα καταλάβει, θα προσπαθήσει να τον πιέσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε θα οδηγηθεί στην ολοσχερή καταστροφή της. Θα γράφουμε και αναλυτικά και με τα βιβλία και με τη βιβλιογραφία να τα δείτε. Τα ίδια είπε και ο πατήρ Ιωάννης, ο γέροντας πατήρ Ιωάννης ο Καλαϊδής. Και δεν είναι ο μόνος. Έχουν μιλήσει πολύ για τη Νέα Βαβυλώνα και την καταστροφή της. Έχουμε πολλές αποκαλύψεις για τη Νέα Βαβυλώνα, για τους βιολογικούς πολέμους που έχει κάνει εν αγνία των ανθρώπων, πως εξουδετερώσε με υποχρεωτικό μπόλι
Ινδιάνους. Έχουμε στοιχεία τέτοια που μπορείτε να δείτε, να, και εγώ δεν τα πίστευα όταν τα διάβαζα, αλλά ήταν ντοκουμέντα που έχουν γραφτεί στον τύπο, έχουν γραφτεί σε βιβλία και δεν έχουν, και αποτελούν αποφάσεις δικαστικές. Θα δείτε μέσα λοιπόν στην εφημερίδα πολλά τέτοια και θα εκπλαγείτε, για να δείτε ποιους εμπιστευόμαστε σήμερα. Ποιους, σε ποια χέρια βάζουμε τη ζωή μας. Αλλά ας έρθουμε, άστα αυτά, θα τα δείτε στην εφημερίδα, γιατί ας έρθουμε στα δικά μας. Διαβάζοντας λοιπόν προσεκτικά τα λεγόμενα του χαριτωμένου αυτού γέροντα, εύκολα διαπιστώνουμε, όπως είπαμε, μια μεγάλη αλήθεια, η οποία κρύβει και τη μοναδική λύση, τη μοναδική διέξοδο από την πρωτοφανή δοκιμασία που μας ταλανίζει. Ποια είναι αυτή? Η μετάνοια. Η οποία μετάνοια παραμένει στη χώρα μας ελάχιστη. Βλέπετε τα Χριστούγεννα. Οι ναοί μας είχαν το 1/10 των ανθρώπων, γιατί οι υπόλοιποι ήταν φοβισμένοι. Γεννιόταν ο Χριστός και αντί να γιορτάσουμε τη γέννηση μαζί με τη θριαμβεύουσα Εκκλησία, γιατί σήμερα γεννάται. Σήμερα γεννάται ο Χριστός. Το σήμερα δεν είναι, δεν λέμε στην Εκκλησία χθες γεννήθηκε ή μετά πριν από 2000, σήμερα. Γιατί το ζητούμενο είναι πότε θα γεννηθεί στον κάθε άνθρωπο. Όταν λοιπόν εμείς αναγεννηθούμε εν Χριστώ, όταν πιάσουμε το χέρι Του και το κρατήσουμε σφιχτά, όπως κρατούσαμε σφιχτά το χέρι του πατέρα μας και της μάνας μας όταν είμαστε μικρά παιδιά, και μας κρατούσε και εκείνους για να μας προφυλάξει από τις παγίδες. Τι έχουμε να φοβηθούμε? Τίποτα. Όλα θα βαίνουν καλώς. Ποια ακρίβεια? Αυτοί τώρα δημιουργούν τεχνητή ακρίβεια, ανεβάζουν τον πληθωρισμό, δημιουργούν καταστάσεις φοβικές. Ανεβούν τώρα, από το νέο έτος ανεβούν όλα πάλι. Ήδη έχουν πάρει την ανηφόρα. Και ποιος τα ανεβάζει? Ποιος δημιουργεί αυτές τις ανωδικές τάσεις για να δημιουργήσει τη φτώχεια? Η πανδημία? Όχι, καλοί μου χριστιανοί. Βλέπετε τα μεταφορικά, τα αύξησαν 300-400% πάνω. Γιατί? Για να αυξήσουν τις τιμές. Μείωσαν την παραγωγή. Τι? Έκαψαν τα σιτηρά στον Καναδά, δημιούργησαν πολλές καταστροφές, με τα lockdown δεν άφησαν τους εργαζόμενους να πηγαίνουν να φυτεύουν τα χωραφάκια τους, να βγάζουν παραγωγή. Τεχνητά είναι αυτά όλα. Τα δημιούργησαν γιατί? Γιατί έρχονται ως νέα δοκιμασία. Και πολλοί λένε θα έρθει πείνα, να αποθηκεύσουμε. Έρχεται μεγάλη πείνα. Ναι, λένε ότι έρχεται πείνα που θα ξεπεράσει και αυτή του 40. Να αποθηκεύσουμε τρόφιμα, να έχουμε να φάμε. Μα δεν είναι το ζητούμενο, καλέ μου άνθρωπε, να φας ένα πιάτο μακαρόνια και να πεινάει ο διπλανός. Το ζητούμενο είναι της ελευθερίας μας, αν θέλουμε να ελευθερωθούμε από όλα αυτά τα δεινά, είναι να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές που έχει δώσει ο Χριστός. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν ζεις με τις εντολές του Χριστού, ούτε θα πεινάσεις, ούτε θα διψάσεις, γιατί άλλος θα νοιάζεται γι' αυτά. Όταν λέει ο Κύριός μας ότι ούτε μία τρίχα από το κεφάλι δεν πέφτει χωρίς να το επιτρέψει εκείνος, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν είμαστε κοντά του, εκείνος πρέπει να ορίζει τη ζωή μας. Και πώς την ορίζει? Θα σας πω κάτι μυστικό, να μείνει μεταξύ μας. Μην το πείτε σε άλλους. Είναι μια μυστική συνταγή επιτυχίας. Όταν είμαστε παιδιά, όταν είναι τα παιδιά μας, τι θέλουμε οι γονείς? Να τα μεγαλώσουμε σωστά. Να μάθουν γράμματα, όπως λέμε. Να τα σπουδάσουμε. Να κάνουν καλές οικογένειες. Να βγάλουν κανένα πανεπιστήμιο και να μορφωθούν. Αυτά επιδιώκουμε. Άλλος επιδιώκει να κάνει το παιδί του γιατρό, άλλος δικηγόρο. Δεν τα ρωτάμε. Απλώς τα βάζουμε σε ένα πλαίσιο σπουδών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα φέρουμε στην κοινωνία και να σταθούν σωστά στην κοινωνία. Έτσι δεν είναι? Το ίδιο κάνει και ο πατέρας μας, ο ουράνιος. Τι θέλει? Θέλει από τα παιδιά του να τα βάλει σε ένα πλαίσιο πνευματικό τέτοιο που να μεγαλώνουν πνευματικά για να πάρουν το πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Ουρανού.
ποιο είναι το πτυχίο του πανεπιστήμιου, όταν βγάζεις το πανεπιστήμιο του ουρανού, ποιο, τι πτυχίο παίρνεις? Είναι το πτυχίο της αγιότητας. Γίνεσαι άγιος. Έχει πιο κάτω. Έχει και άλλες βαθμίδες. Άλλωστε φτάνει μέχρι τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Και ξέρετε, εκεί δεν έχει, δεν είναι διαβάσματα και διαγωνίσματα. Τα διαγωνίσματα είναι οι δοκιμασίες. Είναι οι θλίψεις. Είναι οι πειρασμοί. Όταν λοιπόν καταφέρνουμε και περνάμε αυτά τα μαθήματα, τα πνευματικά, και τότε έχουμε και την αμοιβή. Ορίστε, σας διαβάσω από το πνευματικό ιατρείο τι λέει Άγιοι Πατέρες στις εκκλησίες μας. Οι θλίψεις προηγούνται πάντοτε των αμοιβών και είναι φάρμακο ταπεινοφροσύνης. Α, εδώ έχουμε το εξής. Ξέρετε, το μολύβι για να διαγωνιστείς στις ουράνιες εξετάσεις είναι η ταπείνωση. Αν δεν έχεις αυτό το μολύβι, δεν γράφεις τίποτα. Δίνεις λευκή κόλλα και την πατάς. Ένας σύγχρονος Άγιος έλεγε, βρε, η ταπείνωση είναι η βενζίνη που σε κινεί προς το Θεό. Αν δεν έχεις να περάσεις τη δοκιμασία και τις εξετάσεις με αυτό το μολύβι που λέγεται ταπείνωση να γράψεις, δεν καταφέρνεις τίποτα. Δίνεις λευκή κόλλα γιατί δεν έχεις όπλο. Άρα λοιπόν οι θλίψεις, γιατί πολλοί θλίβονται σήμερα, έχουν οικογένειες, ταλαιπωρούνται. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακούμε εδώ κάθε μέρα. Και μια και το λέω ότι ακούμε, να πω να κάνετε μια προσευχή για το Θεόδωρο, ένα μικρό παιδάκι που νοσηλεύεται στον Πέδων, να το βοηθήσει ο Θεός. Ξέρετε, αν πείτε ένα Κύριε ελέησον από την καρδιά σας, από την ψυχή σας για το μικρό το Θόδωρο, είμαι βέβαιος ότι όλοι οι Άγιοι θα τρέξουν και θα το κάνουν καλά. Όλοι. Όταν πούμε ένα Κύριε ελέησον, θα τρέξει ο Χριστός, θα τρέξει η Παναγία μας. Όταν πούμε ένα Κύριε ελέησον για τον Γιώργο που είναι 7,5 χρονών και πάσχει από μια περίεργη ασθένεια. Και αυτός νοσηλεύεται στο παιδί. Αλλά το πούμε με την ψυχή μας. Και αυτό θα γίνει. Όταν πούμε ένα Κύριε ελέησον για το διπλανό μας που υποφέρει, που ταλαιπωρείται από κάποια ασθένεια, και αν το πούμε με την ψυχή μας, άσε με εμένα Κύριε, εγώ έκανα τόσα πράγματα που δικαίως με ανέχει, και πολλοί είναι που με ανέχεσαι. Όλος φάλματα έκανα στη ζωή μου, αλλά φρόντισε σε παρακαλώ, που λέει ένας αμαρτωλός εντελώς, φρόντισε το διπλανό μου, φρόντισε αυτόν που έχει το πρόβλημα μεγαλύτερο από μένα, αυτόν που πεινάει και δεν έχει να φάει, αυτόν που έχει καλά στο σπίτι του και δεν έχει που να μείνει και είναι άστεγος, αυτόν που δεν έχει να πληρώσει τα έξοδά του, αυτόν που δεν έχει να πληρώσει τα έξοδα για τα παιδιά του, τα βασικά έξοδα της ζωής, τη ΔΕΗ, το νερό του. Φρόντισε τον Κύριε. Ξέρετε πως ακούει ο Θεός? Τι να σας πω, από σας, από σας που με ακούτε. Ξέρετε πόσες οικογένειες βοηθήσατε φέτος? Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο Δημήτρης και οι δύο Δημήτριδες βοηθήσανε σημαντικά δύο οικογένειες. Μία οικογένεια υγειονομικών και μία πολύτεκνη οικογένεια. Και έκανα Χριστούγεννα. Και άλλοι. Και άλλοι έχουν βοηθηθεί. Και ξέρετε, είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, αξιοπρεπέστατοι. Εγώ σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου, γιατί ενισχύσατε τη φιλανθρωπία που είναι στην πράξη όμως, με την καρδιά σας. Κάντε το στο διπλανό σας. Δεν είναι ανάγκη να μας ρωτάτε εμάς. Αν κοιτάξετε δίπλα σας, στη διπλανή σας πόρτα ή στην πολυκατοικία σας, θα βρείτε πολλούς που έχουν ανάγκη. Και πολλές φορές δεν είναι να δώσουμε χρήματα, δεν είναι η φιλανθρωπία χρήμα. Αυτό είναι το τελευταίο. Ξέρετε τι είναι? Ένας παρηγορητικός λόγος, ένα χαμόγελο. Να δώσει τον άλλον την ελπίδα, την αισιοδοξία. Να του μιλήσει για τον Χριστό, βρε αδελφέ μου. Διάβαζα μια συνέντευξη που μας έστειλε ο πατήρ Αντώνιος εκεί από την Κρήτη και το βρήκαμε και στην... μας έδωσε που υπάρχει στο... ήταν η πηγή, τη βρήκαμε στη Μητρόπολη Μόρφου. Από εκεί την πήραν τα παιδιά εκεί που γράφουν στην ιστοσελίδα. Μια καταπληκτική συνέντευξη μιας γυναίκας που ήταν
χρόνια κοντά, από το 2001, κοντά στην Αγία Γερότησα τη Γαλακτία. Την έχω μπροστά μου τη Γερότησα. Και ξέρετε γιατί? Για να με βοηθάει να σας λέω πράγματα που είναι αρεστά στον Κύριο. Ξέρετε τι λέω πριν αρχίσω την εκπομπή? Κοίταξε Γερότησα, εγώ δεν θέλω να μιλάω, να λέω δικά μου. Θέλω εσύ και ο πατήρ Παναγιώτης που είναι δίπλα της να μου βάζετε αυτά τα λόγια στο στόμα μου που πρέπει να ακουστούν από τον ουρανό. Εγώ δεν μπορώ να τα πω, άχρηστος είμαι, αλλά πέστε τα εσείς μέσα από μένα, να τα ακούσει ο κόσμος, να ωφεληθεί. Ή διάβαζα λοιπόν στη συνέντευξη πως η Αγία Ειρήνη, ο Άγιος Αντώνιος ενεργοποιούνται, πως ο Άγιος Παΐσιος, μια καταπληκτική συνέντευξη, την έχουμε βάλει εκεί και στην ιστοσελίδα μας στο ορθοδοξία.gr, την έχουμε βάλει και στο Facebook, να τη διαβάσετε όλοι. Θαύματα ζωντανά. Τι δείχνει? Ήταν για τη Γερόντισσα, ήταν η καθημερινότητά της να βοηθάει τον κόσμο. Αυτό την ένοιαζε. Πώς θα βοηθήσει αυτόν που έπασχε, που είχε ανάγκη. Και πολλές φορές δεν ήθελε να κάνει, δεν τα έλεγε αυτά για επίδειξη ότι ξέρει σε είδα εκεί. Τα έλεγε γιατί τα ένιωθε. Έλεγε στην κυρία αυτή, σας έβλεπα λέει που συζητούσατε με τον τάδε γέροντα στην Αθήνα. Πες τα λέει στον πατέρα Αντώνη, γιατί νομίζω ότι τον κοροϊδεύω. Πες τα έβλεπα λέει στην τηλεόραση. Τα του τα έδειχνε ο Θεός, ήταν παρούσα στις συζητήσεις. Έβλεπε τα παιδιά της, τα παρακολουθούσε. Ξέρετε πόσα θαύματα έκανε και πόσα θαύματα κάνει τώρα. Έχει μεγάλη παρησία στον Κύριο, μεγάλη παρησία στην Παναγιά μας. Γιατί πήρε το μεγάλο πτυχίο, τελείωσε το Πανεπιστήμιο του Ουρανού, πήρε το πτυχίο της Αγιότητος. Και λέει ένας χαριτωμένος γέροντας, σε 20 χρόνια λέει η Γεροπορφύρινα θα αναγνωριστεί και επίσημα. Και ξέρετε γιατί θα είναι τόσο σύντομο το χρονικό διάστημα της αναγνώρισης ως Αγίας, όσο και να την πολεμάνε κάποιοι. Ξέρετε γιατί θα είναι? Γιατί θαυματουργεί συνεχώς, τρέχει. Έτσι είχε μάθει. Η γιαγιά είχε μάθει να τρέχει και να τα λέει όλα. Να βοηθάει. Έτρεχε στον τάδε, πήγαινε στον τάδε, συνεχώς. Και ματέωνε τα σχέδια από τα ταγκαλάκια και τους διαβόλους. Ματέωνε τα σχέδια με την παρουσία των Αγίων και του Χριστού. Αυτή ήταν η γιαγιά μας. Η γιαγιά Γερόντισσα. Η Αγία Γερόντισσα. Τελείωσε λοιπόν με άριστα το Πανεπιστήμιο του Ουρανού. Γιατί εκεί δεν μετράνε τα γράμματα όπως τα μετράμε εδώ. Εκεί έχει άλλα γράμματα. Εκεί σε οδηγεί η ταπείνωση, σε οδηγεί η αγάπη. Αυτά είναι τα γράμματα. Είναι αρετές της πίστεως οι εντολές του Κυρίου μας. Ο πατήρ Παναγιώτης είχε τρύπια τσέπη. Παρά το γεγονός που είχε μεγάλη οικογένεια, είχε 9 παιδιά εν ζωή, με οικογένειες, εγγόνια και δυσέγγωνα, δεν άφηνε κανέναν χωρίς να τον ενισχύσει. Όποιος πήγαινε κοντά του και του ζητούσε βοήθεια, την έπαιρνε και μάλιστα πλουσία βοήθεια. Γράψαμε ένα πρώτο αφιέρωμα για τον παππούλη μας, για τον γέροντά μου, τον πατέρα Παναγιώτη, τον γέροντα των Αγράφων. Θα γράψουμε και δεύτερο, και δεν είναι αφιέρωμα. Είναι τα βιώματα που ζήσαμε κοντά του και εκείνος τα θεωρούσε ως καθημερινότητα. Εμείς τα βλέπαμε ως θαύματα. Και είναι πολλοί που τον έζησαν, πολλοί που τον γνώρισαν σε όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Και από την Κύπρο ήρθανε, και από την Αμερική ήρθαν να τον βρούνε, και από τον Καναδά. Γιατί? Ποιος τους καλούσε? Μήπως είχε κάνα τηλέφωνο και έλεγε, έλα παιδί μου, εγώ είμαι εδώ στα Άγραφα? Όχι. Η ευωδία η πνευματική, το ότι αρίστευε στο Πανεπιστήμιο του Ουρανού, στα σχολιά του Ουρανού, το βλέπαν οι ψυχές. Πώς το βλέπαν? Με θαυμαστό τρόπο. Το αισθάνονταν και τρέχανε κοντά του. Τι να πω. Με παρακάλεσε η Γεωργία.
από τα τρίκαλα, να πω το δικό της το βίωμα, το δικό της το θαύμα. Η Γεωργία ήταν σε προχωρημένη ηλικία και οι γιατροί της είχαν πει ότι δεν πρόκειται να κάνει παιδιά πλέον. Έκανε τις εξετάσεις σε ένα γυναικολόγο του φίλου μου, του Σταύρο, και έκανε και σε άλλους, αφού είχε περάσει από καμιά δεκαριά γυναικολόγους, όλοι ήταν αρνητικοί. Ο Σταύρος λέει δεν πρόκειται να κάνεις παιδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι καλύτερα είναι να υιοθετήσει ένα παιδάκι. Κλαίγοντας η καημένη πήγε στον παππούλη. Του λέει παππούλη, αυτό και αυτό μου είπανε οι γιατροί. Ας τους γιατρούς λέει να λένε, προσέξτε με πόση σταθερότητα και σιγουριά, γιατί ήξερε πώς λειτουργεί ο Χριστός μας. Ας λέει τους γιατρούς να λένε. Αυτοί λένε τα δικά τους. Αυτοί βασίζονται στα κοσμικής ισχύως δεδομένα. Στα κοσμικά δεδομένα. Στην κοσμική επιστήμη. Ο Χριστός έχει άλλα σχέδια. Θα αποκτήσει παιδάκι και γρήγορα, της λέει. Επέστρεψε η Γεωργία στα Τρίκαλα. Μετά από κάνα δύο μήνες έγκυος η Γεωργία. Παίρνει το γυναικολόγο και του λέει έτσι και έτσι. Της λέει ο Σταύρος. Εγώ λέει θα ασκήσω τα διπλώματα που πήρα λέει στο πανεπιστήμιο εάν εσύ έχεις μείνει έγκυος. Λάθος τα τεστ κάνω. Και άμα θες έλα κάτω να το εξηναδείς ότι πόσο λάθος είναι. Βρε έκανα δύο τεστ, του λέει είμαι έγκυος. Όχι. Κατεβαίνει κάτω. Εδώ σε ένα μευτήριο που ήταν ο Σταύρος. Γίνονται εξετάσεις, έγκυος η Γεωργία. Του λέει τώρα σκίσε τα διπλώματά σου. Λέει αυτά, αυτό είναι θαύμα λέει. Δεν γίνονται αυτά λέει. Αυτό λέει μία στο 3 εκατομμύριο, έλεγε ο γυναικολόγος γίνεται. Κοιτάξτε όμως, τέτοια θέλει ο Θεός, τέτοια θαύματα κάνει. Σήμερα θα δείτε ότι την Αμερική, όπως λέει ο Άγιος Γέροντες Βασίλειος Καυσοκαλυβίτης, επανέρχομαι στην Αμερική γιατί θα είναι το επίκεντρο της χρονιάς. Θυμηθείτε το αυτό που σας λέω. Το επίκεντρο της χρονιάς αυτής που έρχεται θα είναι η Αμερική. Δεν ξέρω πώς. Μέσα από μια φυσική καταστροφή που θα πάθει. Βρυχάται, διαισθάνομαι το Yellow Stones εκεί να τρέμει. Ή το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Κι άλλο, έχει δύο ηφαίστεια μεγάλα. Αλλά θα είναι το επίκεντρο των, το κέντρο των παγκοσμίων γεγονότων θα είναι η Αμερική. Και τι έλεγε ο Άγιος Βασίλειος ο Καψοκαλυβίτης. Αποκαλυπτικός, προορατικός. Τι έλεγε ο γέροντας. Η Αμερική λέει θα γίνει μερική. Στις πολυκατοικίες και στους ουρανεξίστες θα ζουν άγρια θηρία. Και όλα τα κράτη όταν καταλάβουν τι ακριβώς, ποιος ήταν ο ρόλος της στη γη, θα την βομβαρδίζουν ομαδικά. Όλα λέει, μηδενός εξαιρουμένου. Δεν ξέρω. Κρατήστε το αυτό. Γιατί από εκεί θα είναι όλες οι εξελίξεις από εδώ και πέρα. Θα έχουμε δυσκολίες, λένε οι γέροντες. Φυσικά και θα έχουμε δυσκολίες. Δεν είναι ανάγκη να προφητεύσεις για να τις δεις. Έρχονται οι δυσκολίες. Γιατί έρχονται οι δυσκολίες. Γιατί δεν υπάρχει μετάνοια. Ας επανέλθουμε εμείς στη μετάνοια. Ας γονατίσουμε και ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να κατευθύνει και να ορίζει τη ζωή μας ολοκληρωτικά. Και τότε θα δείτε πώς θα εξαφανιστούν οι δοκιμασίες. Επανέρχομαι λοιπόν στα των δοκιμασιών και στη θλίψη. Να μην έχουμε λοιπόν εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, αλλά να έχουμε στο Θεό. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς θέλουμε να μάθουμε, όπως είπε ο γέροντας, εκ των προτέρων το σχέδιο του Θεού. Για να νιώθουμε ασφάλεια και σιγουριά. Αυτό θέλουμε. Αυτή είναι η περιέργειά μας. Και μας τρώει αυτή η περιέργεια. Αλλά αυτό τι δείχνει. Δείχνει αφενός μια αυτοικανοποίηση και αφετέρου δείχνει την τάση να βάζουμε τα δικά μας ή να σχεδιάζουμε τα μαζί με το Θεό. Να βάζουμε τα δικά μας σχέδια τα οποία είναι κοσμικής προέλευσης να τα βάζουμε δίπλα στα σχέδια του Θεού που είναι εκ του ουρανού. Τέτοιοι είμαστε. Για φτύσιμο είμαστε, μην νομίζετε. Παλιότερα οι άνθρωποι μπορεί να είχαν στο τραπέζι τους μια φέτα ψωμί και ελιές και χόρτεναν και δεν είχαν και προβλήματα υγείας. Σήμερα έχουμε στο τραπέζι όλα τα καλούδια και είμαστε αχόρταγοι και τσακωνόμαστε.
Γιατί δεν έχεις τυρί, γιατί δεν έχεις αυτό το είδος του τυριού, αυτό σου ζήτησα. Ξέρετε, καυγάδες πέφτουν στα σπίτια γιατί έχουμε καλομάθη. Λέμε δεν έχουμε, εγώ δεν μπορώ να το φάω αυτό το φαγητό, γιατί δεν έχει από αυτό το, δεν έχει μέσα αυτό το πράγμα που έπρεπε να έχει, ξέρω εγώ, καρότο. Δεν έβαλες καρότο. Ή δεν έχουμε το τυρί και δεν αυτό συνοδεύεται με το τάδε ορυκτικό και δεν το έχουμε, οπότε δεν μπορώ να το φάω. Ή το ψωμί που έφερες είναι λευκό, εγώ τρώω μόνο μαύρο, ή πρέπει να, έπρεπε να το κόψεις σε φέτες. Ο φούρνος εγώ δεν το τρώω γιατί δεν μπορώ να κάθομαι να κόβω και το ψωμί. Τέτοια ακούγεται. Μας έχει ο Θεός δώσει τα πάντα και εμείς γκρινιάζουμε. Γκρινιάζουμε σαν ποιον, ποιος γκρίνιαζε και υπέφερε 40 χρόνια. Ο παλαιός Ισραήλ μέσα στην γκρίνια ήταν. Τι έκανε ο Θεός τότε? Γκρινιάζει και λέει δεν έχουμε νερό. Πώς θα πάμε στην έρημο χωρίς νερό? Ο Μωυσής του ήθελε απλό. Λέει Κύριε, νερό ζητήσαν, δώσ' τους. Χτύπα, λέει, και θα βγει. Χτύπησε και βγήκαν. Μέχρι σήμερα τρέχουν πηγές. Πόσα χρόνια. Μέχρι σήμερα υπάρχουν οι πηγές του Μωυσέως. Στην έρημο μέσα. Και πάνε, όταν πάνε, πηγαίναν τα γκρουπ παλιά, τώρα δεν ξέρω αν πάνε, λόγω του κορονοϊού, πηγαίναν και βλέπαν και τις πηγές του Μωυσέως. Μέχρι σήμερα τα νερά. Από πού έτρεχαν? Μες στην έρημο. Δεν τους έφτανε το νερό αυτό. Αρχίζαν και ειρωνευόντουσαν το Θεό. Λέει μήπως ο Θεός είναι ικανός να μας δώσει και το φαγητό. Εντάξει, το νερό λέει το βρήκαμε. Κοιτάξτε πόσο ήτανε, πόσο εγωιστικά σκεφτόντουσαν, πώς βάζαν τα δικά τους τα σχέδια. Μήπως λέει πρέπει να μας δώσει, λέει, και το και φαγητό. Και τι έκανε ο Θεός? Ξέρετε πόσο αγάπη έχει. Μεγάλη αγάπη. Τους έδωσε και το φαγητό. Έριξε μάνα, την τροφή των αγγέλων. Την πήρε και την έδωσε στον παλαιό Ισραήλ. Και έριξε και ορτίκια. Και τους λέει ότι δεν μπορείτε να τα αποθηκεύσετε όμως. Γιατί τους το είπε αυτό? Για να έχουν, να δυναμώσουν την πίστη τους απέναντι στο Θεό. Να εξαρτώνται από το Θεό όπως δεν εξαρτώμαστε σήμερα. Όχι να εξαρτιέται ο Θεός από μας, γιατί εμείς φτάσαμε στο αντίθετο. Τον βάζουμε σε μια γωνιά και του λέμε «Ει, έλα βγες, έχω πρόβλημα. Αρρώστησε το παιδί μου, πήγαινε να του κάνεις καλά». Ξέρετε πόσα αιτήματα τέτοιο. Ή ο άλλος λέει «Δεν παντρεύτηκε η κόρη μου». «Δεν παντρεύτηκε», λέει, «η κόρη μου, γιατί και έφτασε 40 χρονών, πότε θα κάνει οικογένεια». Και ανησυχεί ο πατέρας, αλλά όχι η κόρη. Και τότε αρχίζει τις προσευχές του πατέρας και βγάζει τον Χριστό από την άκρη, από τη γωνιά. Και μετά, άμα παντρευτεί, τον ξαναπήγαινε στη θέση του, λέει, να ζήσουμε εμείς πάλι. Δεν σε χρειαζόμαστε. Έτσι έχουμε καταντήσει, χριστιανοί μου. Έχουμε φτιάξει ένα Θεό στα μέτρα μας. Δεν τον εμπιστευόμαστε. Δεν αφινόμαστε στα χέρια του. Δεν νιώθουμε την αγάπη του. Γιατί αν νιώθαμε την αγάπη του, θα είχαμε τρελαθεί. Θα είμαστε τόσο ερωτευμένοι, όπως έλεγε ο Ιησούς Πορφύριος, που όλη τη μέρα, όλο το 24ωρο θα θέλαμε να είμαστε μαζί του. Έτσι βγήκε και η αδιάλειπτη προσευχή των Αγίων Πατέρων. Από αγάπη προς το Θεό θέλανε συνεχώς να λένε «Κύριε ελέησον». Γιατί νιώθανε τη δική τους αμαρτωλότητα απέναντι σε αυτή την απέραντη αγάπη που έδειχνε ο Θεός. Και την Ελλάδα την αγαπάει ο Θεός. Αν είχαμε τα μάτια της ψυχής ανοιχτά, θα βλέπαμε το πανοφόρι της Παναγιάς να τη σκεπάζει την Ελλάδα. Βέβαια θα μου πούτε ότι υπάρχουν και τα σκουλικάκια που δημιουργούν καταστάσεις. Α, τύπου Μόσχαλου. Ένα σκουλικάκι, μια σκουλικαντέρα ήταν. Και αυτός, μέσα στη γιορτή των Χριστουγέννων, θέλησε να γίνει ταγκαλάκι, να λειτουργήσω σταγκαλάκι και να χαλάσει τη γιορτή των χριστιανών. Δεν το έκανε από μόνος του, που λέει ο άλλος εκεί, ο περίφημος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι ήταν προσωπική του ιδιωτική άποψη. Τι λες βρε μασχαρά? Ποια ιδιωτική άποψη? Σε ένα δημόσιο πρόσωπο μπορεί να έχει ιδιωτικές απόψεις και να τις βγάζει δημόσια?
προσβάλλατε την πίστη. Και βγαίνει και Κεραμέως και λέει, άντε απλή, λέει, μια απλή, λέει, ξέρεις, προσβολή, ξέρει πως το είπε εκεί. Η Μπιλντεμπέργια. Κούνια που τους κούναγε. Ούτε ξέρουν τι κάνουν. Υπήραν εντολή άνωθεν από τα επιτελεία του σκότους για να χαλάσουν τη γιορτή των χριστιανών. Και ποιον βάλανε? Έναν Εβραίο, μου είπανε ότι είναι και Εβραίος, λέγεται Έλιας Μόσε, έτσι υπογράφει, λέει, τα βιβλία του. Πρώην υπουργό του Πασόκ. Και είναι εκπρόσωπο στους διεθνείς οργανισμούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη, στους διεθνείς οργανισμούς για τον κορονοϊκό, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Βλέπετε ότι το κακό έχει συντονιστεί και δεν έχουν πράσινη, κόκκινη, κίτρινη. Βλέπετε, ο άλλος ο άθεος ζήτησε, λέει, να συναποφασίζουμε να πάμε σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, οικουμενική δηλαδή, για να συναποφασίζουμε μαζί. Το κακό, το άδικο, αυτό αντιχριστιανικό, να το πω έτσι, δεν έχει όρια. Συνεργάζεται απόλυτα. Μπορεί να βλέπετε να τσακώνονται στη Βουλή, αλλά μετά πέφτει το τηλέφωνο και πάνε και για ούζα. Και δεν πειράζει, είναι και Μεγάλη Παρασκευή. Αυτοί δεν υπολογίζουν τίποτα. Ήγε λοιπόν και αυτός ο αθεόφοβος ο Μόσχελος. Εγώ δεν μπορώ να τον χαρακτηρίσω. Κάποιοι τον εμπιστευόσαστε. Ο καλός μας ο Μητροπολίτης Πειραιώς έλεγε τα καλύτερα λόγια για αυτόν. Και προχθές που είδε την ανάρτησή του, είπε κουάσματα δαιμόνων. Δαιμονικά, λέει, κουάσματα. Αλλά πριν ξέχασε τι έλεγε. Ξέρετε, εμπιστευόμαστε τα χέρια μας, τη ζωή μας σε ανθρώπους άθεους, αντίχριστους, πολέμιους του Χριστού. Και αυτό μας κάνει ζημιά. Είναι προτιμότερο λοιπόν να ακούμε ένα γιατρό πιστό. Μα τώρα που είπα πιστό, έχουν αρχίσει τώρα και διώκουν ένα γιατρό, το Βόλο, το φίλο μου τον Νίκο. Ξέρετε γιατί τον διώκουν? Γιατί πάντα τις συμβουλές τις ιατρικές που παρήχε στους ασθενείς του τις συνόδευε και με το εξής: «Συν Θεό και με πολλή προσευχή». Γιατρός του Οσίου Ιακώβου, του Οσίου Εφραίμ, του Κατουνακιώτη, θα τον άφηνε ήσυχο ο πονηρός. Τον έβαλε ο στόχαστρο και κίνησε όλα τα, ξέρετε, όλο το κύκλωμα. Σε όλους τους θεσμούς, δικαστές, πολιτικούς, τα δαιμονάκια των τηλεοράσεων, τα ταγκαλάκια των τηλεοράσεων. Έχει πολλά από αυτά. Γεμίσει τα ταγκαλάκια εκεί. Άμα θες να εξασφαλίσεις θέση στην κόλαση, χριστιανέ μου, άνοιξε την τηλεόραση και βλέπω όλη μέρα. Τότε θα εξασφαλιστεί σίγουρα, με απόλυτη σιγουριά, η θέση σου, μια θέση, θα πάρεις μια θέση στην κόλαση. Όταν παρακολουθείς, τι έλεγε ο Άγιος Κοσμάς Μωραιοτολός? Γιατί δεν τους ακούμε τους Αγίους μας? Λέει, θα μπει ο διάβολος στο σπίτι, θα βάλετε, λέει, το διάβολο στο σπίτι σας και, οι κεραίες θα βγαίνουν από τα κεραμίδια. Ποια είναι αυτό? Τηλεόραση, βέβαια. Τι μας δείχνει σήμερα η τηλεόραση? Ανοίξτε το οποιοδήποτε κανάλι, εγώ δεν θέλω να πω τέτοιο. Μοιχείες, πορνίες, φόνους, κλοπές, συκοφαντίες. Τι παίρνετε από την τηλεόραση? Παίρνετε τίποτε καλό? Τσακωμούς. Ο ένας να εγωιστικές τάσεις, ο ένας να πλασάρει τον άλλον. Όταν λοιπόν, χριστιανέ μου, θες να εξασφαλίσεις θέση στην κόλαση, το εισιτήριο είναι η τηλεόραση. Κάτσε όλη μέρα και βλέπει. Θα σε κάνει να έχεις ανασφάλεια και όταν την προγεύεσαι μάλιστα την κόλαση. Θα μου πεις, πώς, βρε αδελφέ, την προγεύουμε την κόλαση από την τηλεόραση? Την προγεύεσαι. Γιατί? Σου δημιουργεί ανασφάλεια. Έρχονται τάδε φόροι. Έρχονται τάδε αυξήσεις. Έρχεται ακρίβεια. Να, η ΔΕΗ έφτασε τόσο. Να, το ένα έφτασε εκεί. Ανασφάλεια. Σου δημιουργεί άγχος. Δεν μπορείς να κοιμηθείς. Και μετά τι σου κάνει? Σου λέει τα αντίθετα των εντολών του Χριστού. Πώς να πορνεύσεις, πώς να μοιχεύσεις. Τι έχει κάνει τη μοιχεία μόδα. Έχει κάνει την ανομαλία να είναι ότι είναι ισότιμη της ηθικής ζωής. Αυτά διδάσκει.
Αυτά διδάσκει τηλεόραση. Άρα τι είναι, τι αποτελεί, το εισιτήριο της κολάσεως. Αυτό να το ξέρετε. Θα μου πείτε, δεν μπορώ να παρακολουθήσω ειδήσεις, βρε αδερφέ, πρέπει να βλέπω ειδήσεις. Η είδηση μοναδική, Χριστιανέ μου, που πρέπει να ξέρεις, η γερόντισσα Γαλακτία, ο πατήρ Παναγιώτης, δεν είχαν κανένα ραδιόφωνο να ακούνε. Θα σας πω κάτι από τον πατέρα Παναγιώτη, θα το είπα και τότε σε ένα μικρό αφιέρωμα που κάναμε, θα το πω και σήμερα. Με παίρνει, είμαστε 25 Νοεμβρίου του 2008, είμαστε στο Βαλάρι, στο χωριό εκεί που λειτουργούσε και λειτουργήσαμε για την Αγία Κατερίνη. Μετά τη Θεία Λειτουργία πήγαμε να πιούμε στο αρχονταρίκι εκεί, ένα μικρό αρχονταρίκι που είχε ένα καφεδάκι και συζητούσαμε, ακολουθούσε μια πνευματική συζήτηση. Γυρίζει και μου λέει, είσαστε χαζοί εσείς οι Αθηναίοι, τρελαθήκατε. Μα γιατί γέροντα, λέω. Να βρε, μου λέει, θα παίξετε, λέει, δώσανε εντολή να παίξει μια αντίχριστη ταινία που θα γίνει αφορμή για να χορέψουν τα ταγκαλάκια στην Αθήνα. Λέω, τι ταινία, γέροντα, δεν ήξερα τίποτα. Δημοσιογράφος εγώ, έτσι. Και τότε ήμουν και στις εφημερίδες. Λέω, ποια ταινία, γέροντα, τι λέτε. Ο γέροντας δεν είχε πληροφορηθεί τι θα παίξει. Ούτε παρακολουθούσε το πρόγραμμα της τηλεόρασης. Τον είχε πληροφορήσει ο ουρανός. Άλλη πληροφόρηση πήρε. Όπως την ίδια πληροφόρηση έπαιρνε και η γερόντισσα Γαλακτία. Και μου περιέγραψε ακριβώς τα Δεκεμβριανά ο παππούλης. Σας το είπα. Όταν κατέβηκα κάτω πήγα και έγραψα μια επιστολή και πήγα και είδα και ο ίδιος προσωπικά τον ίν Μητροπολίτη Πυραιός. Τηλεφωνήστε του όσοι είναι γνωστοί του και ρωτήστε του. Ήρθε, πέστε, ο Διονύσης και σε βρήκε και σου είπε αυτό και αυτό. Θα το επιβεβαιώσει. Και ξέρετε, ήξερε τι θα γίνει. Του τα είπα, ίσως να μην τα κατάλαβε καλά. Ίσως να μην μπόρεσα εγώ να τα μεταφέρω. Με σκοπό να πει στον Αρχιεπίσκοπο κάτι και να μπορέσει να αλλάξει λίγο το κλίμα. Αλλά δεν είπε στον Αρχιεπίσκοπο. Έγραψε μόνο μετά, κατόπιν, όταν έπαιζε αυτή η βλάστημη για τον Χριστό ταινία Κώδικας Νταβίτσι, την οποία την έχει δείξει επανειλημμένος. Το Μέγκα, ο Αντένα, εκεί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτε. Όλα τα μεγάλα κανάλια της εμβέλειας είναι του πονηρού και παρουσιάζουν. Ήταν το δικαιώματα της ταινίας του είχε το Μέγκα. Αυτό το έπαιζε. Μετά την είδαμε την ίδια ταινία και πότε τη βάζαν. Μέχρι πέρυσι την έβαζαν παραμονές Χριστουγέννων. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, για να χαλάνε τα Χριστούγεννα. Φέτος δεν τη βάλαν, ξέρετε γιατί. Γιατί φέραν το θηρίο τον Αντίχριστο, τον Πάπα. Ήταν πιο ισχυρό αυτό από την ταινία. Και αυτό θα φέρει μεγαλύτερες καταστροφές στη χώρα. Αυτό προσδοκούνε. Φέραν το βαρύ πυροβολικό, τα ταγκαλάκια. Τον Αντίχριστο. Το θηρίο του Αντιχρίστου, που λέει ο Άγιος Αναστάσιος ο Γόρδιος. Και γι' αυτό δεν είδαμε τέτοια βλάστημη ταινία. Αλλά είδαμε τη βλάστημη ανάρτηση του Μόσχερα, γιατί σου λέει, ας μην μείνουν μόνο με τον Πάπα, ας τους δώσουμε και κάτι άλλο. Και βλαστήμησε, έβαλαν τον Μόσχερα εκεί τον Εβραίο, Έλληνο Εβραίο όπως τον λένε, ο οποίος είδατε πράσινος, μετά έγινε μπλε τώρα, μεθαύριο δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αυτοί δεν έχουν ιερό και όσιο. Καταλάβατε, έτσι γίνεται. Ο παππούλης το είδε χωρίς να βλέπει τηλεόραση, χωρίς να διαβάζει εφημερίδες, χωρίς να διαβάζει περιοδικά. Τα έβλεπε όλα και περιέγραψε με τον Ι και με το Σίγμα. Και αναζητήστε, αν έχει αναρτηθεί στη Μητρόπολη, η ανακοίνωση που έβγαλε μία μέρα μετά τα γεγονότα, μετά το θάνατο του νεαρού Γρηγορόπουλου που πήγε άδικα το καημένο το παιδάρι, το παλικάρι. Άδικα. Από χέρι. Δεν πήγε από το χέρι του αστυνομικού, έλεγε ο παππούλης. Τον πυροβόλησε αυτός που ήταν στο μπαλκόνι. Μάλλον ήταν πράκτορας. Γιατί όταν θα βγει η αλήθεια θα δείτε ότι αυτά τα γεγονότα είχαν σχεδιαστεί από πού? Ξέρετε, είχαν σχεδιαστεί για να δημιουργήσουν κατάσταση για τον τότε Καραμαλή.
ήταν πρωθυπουργός τότε ο Καραμαλής. Από πού όμως σχεδιάστηκαν, ξέρετε, γι' αυτό δεν μιλάει ο καημένος ο Καραμαλής. Από τους Αμερικανούς. Και ήταν ένα μήνα, θα το πούμε αυτό, δεν πειράζει, εγώ δεν φοβάμαι τίποτε. Ένα μήνα πριν τα προετοίμαζε ένας άνθρωπος στη ΣΥΑ τα γεγονότα αυτά. Και ήρθε στην Ελλάδα και είχε ενημερωθεί, ήταν ο ίδιος που ήταν και στο Πολυτεχνείο. Σας λέει τίποτε αυτό? Το ίδιο πρόσωπο που ήταν στο Πολυτεχνείο και δημιούργησε την κατάσταση του 1974, δημιούργησε και την κατάσταση του 2008. Και εκεί παίχτηκαν πολλά παιχνίδια. Όταν θα γράψει η ιστορία, βέβαια αυτά όλα θα βγουν ξεκάθαρα μετά την πτώση της Νέας Βαβυλώνας. Μετά την πτώση της Αμερικής, γιατί εκεί θα ελευθερωθούν όλα τα αρχεία και θα βγουν στη φόρα. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Θα βγει η αλήθεια λοιπόν. Και τότε όσοι καταφέρουν και επιζήσουν από αυτά που θα έρθουν και θα τα επιτρέψει ο Θεός για να ξεδιαλύνει το τοπίο, όσοι καταφέρουν λοιπόν και επιζήσουν θα δουν το ρόλο κάποιων ανθρώπων που έφτασαν και στα υψηλότατα αξιώματα εδώ στην Ελλάδα. Δεν θέλω να πω ονόματα. Τα ξέρουν, κάποιοι τα ξέρουν και στο παρασκήνιο κυκλοφορούν πολύ έντονα αυτά. Αλλά να δείτε πως τα ταγκαλάκια εργάζονται για να αναβαθμίσουν και να μεγαλώσουν τα δικά τους πρόσωπα. Και μετά τα εξευτελίζουν, δεν τους νοιάζει. Αφού τελειώσουν το ρόλο τους, τα εξευτελίζουν. Ξέρετε, ο Θεός δίνει μεγάλες ευκαιρίες στον καθένα για να μας δοκιμάσει και εξετάσεις. Να περάσουμε καλά τις εξετάσεις. Πάμε όμως να μην σας ζαλίζω. Γι' αυτό σας λέω. Η τηλεόραση αποτελεί το εισιτήριο, θα το επαναλαμβάνω, το εισιτήριο για να πάρετε, που εξασφαλίζετε μια θέση στο στάδιο της κολάσεως, εκεί που είναι στο πυρ το εξώτερο. Παρακολουθήστε τη λοιπόν και την έχετε εξασφαλίσει. Θα μου πείτε, εγώ που θέλω να πάω στον παράδοση, τι πρέπει να κάνω? Το πρώτο βήμα είναι να κλείσει την τηλεόραση και να ανοίξει ένα βιβλίο. Να μάθουμε να διαβάζουμε. Αυτό που μας στέρισε η πολιτική και η κοινωνία στο όνομα της προόδου. Μας στέρισε το διάβασμα. Να μάθουμε να ανοίγουμε ένα βιβλίο. Να διαβάζουμε λίγο από τους πατέρες της Εκκλησίας. Να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, το Ψαλτήριο, βρε αδελφέ. Λέει κάποιος, το διαβάζω αλλά δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις, καταλαβαίνουν τα ταγκαλάκια και φεύγουν. Και έτσι ασφαλίζει το σπίτι σου. Διάβασε εσύ το Ψαλτήριο και ας μην καταλαβαίνεις τίποτα. Εκείνοι όμως το καταλαβαίνουν, γιατί είναι διαχρονικά τα λόγια του προφητάνακτος Δαβίδ. Καταλάβατε? Ανοίξτε και διαβάστε ένα βιβλίο. Πόσα ωραία βιβλία κυκλοφορούν. Πόσα ωραία βιβλία. Διαβάστε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Να κατηχηθείτε μόνοι σας. Μα πώς μπορώ να κατηχηθώ μόνοι σας? Προσλάβετε έναν Άγιο, βρε αδελφέ. Οι Άγιοι δεν είναι εκεί πάνω. Εδώ είναι. Μαζί μας. Πέστε λοιπόν στην Άγια Γερότησα τη Γαλακτία. Πέστε της Γερότησα, κατήχησέ με σε παρακαλώ στα νάματα και στη διδασκαλία του Χριστού. Βοήθησέ με να βγάλω κι εγώ καμιά τάξη, έστω και του Δημοτικού και του Νηπίου. Έστω να φτάσω μέχρι το φράχτη. Όπως έλεγε η Γερόντισσα, να φτάσω στο φράχτη του Παραδείσου. Ναι, ο φράχτης ποιο είναι? Ο φράχτης είναι από εκεί έρχεται το Πανεπιστήμιο. Και λέει τουλάχιστον να βλέπω τους Αγίους μέσα. Να είμαι στο φράχτη. Τέτοια ταπείνωση είχε η Γερόντισσα. Ας το παρακαλέσουμε κι εμείς. Ας προσλάβουμε. Πώς είσαι εσύ? Έχεις τον Άγιο Δημήτριο. Έχεις τον Άγιο Γεώργιο. Μεγάλοι Άγιοι είναι. Τους έχουμε απενεργοποιήσει, τους έχουμε αφήσει υψηλά και κάθονται. Και τους ενεργοποιούμε όταν έρθει καμιά σκληρή δοκιμασία. Λέει, Άγιε Δημήτρη, θα σου φέρω μια λαμπάδα, κοίταξε να κάνεις καλά το παιδάκι μου. Έτσι λέμε. Αλλά πρέπει τον Άγιο να τον έχουμε καθημερινά. Να τον κάνουμε φίλο. Άμα δεν έχουμε φίλους. Εγώ ξέρω πώς θα πας σε ένα άγνωστο μέρος όταν δεν γνωρίζεις κανέναν. Για φανταστείτε το. Πας στη Γερμανία, δεν ξέρεις γερμανικά, δεν ξέρεις τίποτε, δεν έχεις κανέναν και είσαι μέσα στους αγνώστους, άγνωστος.
πώς θα επιβιώσεις. Δεν ξέρεις να μιλάς, δεν ξέρεις τη γλώσσα. Τι θα κάνεις, νοήματα. Ο λόγος είναι αυτός που σώζει όμως και στον παράδεισο. Και γι' αυτό τι λέμε από τους Αγίους. Κάνε φίλο εσύ που σε ονόμασαν Δημήτρη, εσένα που σε ονόμασαν Γιώργο, εσένα που σε ονόμασαν Απόστολο. Κάνε φίλο τους Αποστόλους. Κάνε φίλο τον Γιώργιο, τον Άγιο Γιώργιο. Κάνε φίλο τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Διονύσιο. Και ζήτησέ τους να είσαστε καλοί, στενοί φίλοι, να πίνετε καφέ μαζί. Κι όπου λέει δύο συνηγμένοι εν το ονόματί μου και εγώ μαζί. Και θα είναι και ο Χριστός εκεί. Ξέρετε τι είναι να πίνεις καφέ με τον Άγιο Δημήτριο ή τον Άγιο Διονύσιο και να ξέρεις ότι είναι εκεί, παρευρίσκεται και ο Χριστός εκεί και πίνετε όλοι μαζί το καφεδάκι σας. Το ίδιο θα πίνετε και στον ουρανό. Γιατί αφού το πίνετε εδώ στη γη, θα πάω να δω τους φίλους μου και στον ουρανό και θα φύγεις χαρούμενος από το ξενοδοχείο που λέγεται γη. Γιατί σε ένα ξενοδοχείο ζούμε. Αλλά πολλοί έχουμε την εντύπωση ότι θα ζούμε αιωνίως εδώ σε αυτό το ξενοδοχείο. Αχ, τι είπε ο Χριστός. Αφήστε με, λες του, τι είπε στον Απόστολο Πέτρο. Μην εμποδίζεις, λέει, το έργο μου να πάω στη Σταύρωση, να φύγω δηλαδή να πάω στον ουρανό, γιατί εκεί θα σας ετοιμάσω τόπους. Και τον παρομοίασε, είπαγε πίσω μου, λέει, Σατανά. Γιατί το έργο ολοκληρώνεται εκεί. Από εδώ ξεκινάει η πορεία για μας, όχι για το Θεό. Από εδώ ξεκινάει η πορεία. Και όταν πάμε εκεί, μας έχει ετοιμάσει τα σπίτια, μας έχει ετοιμάσει τις συντροφιές στη γειτονιά που θα είμαστε. Ήθελε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Μπαρμπαχρήστος από τα Τρίκαλα αγαπούσε τον Άγιο Αντώνη. Μια εβδομάδα πριν τον πήρε ο Άγιος Αντώνης και του έδειξε που θα μείνει. Και αυτός και η οικογένειά του, αν καταφέρουν και μπουν στον παράδεισο. Τον πήγε μέχρι πάνω και του λέει, ποιος μένει εδώ μέσα. Εσύ και εσένα, λέει, είναι αυτό. Και ήταν δίπλα στο σπίτι του Αγίου Αντωνίου, στη γειτονιά του Αγίου Αντωνίου. Η Μακαρίτισσα, η Αγγελική, η Αεροσυνοδός που γράφουμε στο Μάχη Ζωής, πού πήγε? Στη γειτονιά του Αγίου Αντωνίου. Αυτόν είχε αγαπήσει. Και πότε κοιμήθηκαν και οι δύο? Την ημέρα της μνήμης του Αγίου Αντωνίου έφυγε και ο Μπαρμπαχρήστος και η Αγγέλικη. Και ζουν στη γειτονιά του Αγίου Αντωνίου. Κι άλλοι. Η Αγία Γερόντισσα, η Γαλακτία, πήγε στον Παράδεισο. Την πήγε ο Άγιος Γεώργιος, που τον αγαπούσε, τον υπεραγαπούσε. Εκεί γίνει, στη γειτονιά του Αγίου Γεωργίου. Και αν κάνω λάθος, θα μου το πει η Γερόντισσα και θα το διορθώσουμε. Ξέρει αυτή τον τρόπο. Στη γειτονιά λοιπόν του Αγίου Γεωργίου πήγε η Γερόντισσα. Αυτόν αγαπούσε. Έμπαινε, λέει, στο άλογο του Αγίου Γεωργίου και τη Εργιανούσε ο Άγιος. Και τα έλεγε αυτά, τα ζούσε, τα δίωνε. Είμαστε μια γειτονιά. Δεν είμαστε εδώ για πάντα. Εκεί είναι το σπίτι μας. Γιατί να φοβηθούμε λοιπόν? Να ετοιμαζόμαστε για το να πάμε στο σπίτι μας. Να βάλουμε, όπως έλεγε ο Παππούλης, φτιάξε, βρε Διονύση μου, λέει, και κάνα τουβλάκι για το σπίτι του ουρανού. Μην φτιάχνεις εδώ εξοχικά σπίτια το ένα το άλλο. Εκεί να χτίζεις. Εκεί αξίζει να χτίζουμε, χριστιανοί. Και πώς χτίζεις εκεί, πώς παίρνεις? Με το μισθό που μας δίνει ο Κύριος. Πώς μας δίνει μισθό? Όταν ακολουθούμε τις εντολές του. Τότε μας δίνει και το μισθό. Δεν έχει σημασία πότε, ποια ώρα θα τον ακολουθήσουμε, γιατί μπορεί να πει κάποιος, προσέξτε, υπάρχει η παραβολή και μπορεί να παρεξηγηθεί, μπορεί να πει κάποιος, κάτσε, εγώ τώρα τον γνώρισα τον Κύριο, άρα εσύ θα πάρεις μεγαλύτερο μισθό. Όχι, τι έχει πει στην παραβολή? Έκανε συμφωνία, λέει, με τους εργάτες και τους είπε, θα σας δώσω ένα δινάριο, ένα ευρώ. Και άρχισαν αυτοί να δουλεύουν. Μετά βρήκε κι άλλους. Μέχρι να νυχτώσει είχε βρει κι άλλους. Έναν μάλιστα το βρήκε λίγο πριν νυχτώσει και του λέει, έλα να δουλέψεις και εσύ θα πάρεις τον ίδιο μισθό. Γιατί έδινε σε όλους τον ίδιο μισθό? Γιατί δεν ξεχωρίζει ο Κύριος τα παιδιά του. Εσάς που είσαστε γονείς, θα μπορέσετε να ξεχωρίσετε τα παιδιά σας?
και να πείτε εγώ δίνω στην Ανούλα περισσότερα παρά στον Δημήτρη. Συγγνώμη, αλλά ένας καλός χριστιανός δεν τα ξεχωρίζει τα παιδιά του. Τα αγαπάει το ίδιο. Πόσο μάλλον ο πατέρας μας, ο ουράνιος. Το ίδιο μας αγαπάει. Δεν θέλει να μας στερήσει τίποτε από τη βασιλεία του. Μας προσκαλεί συνεχώς στο μεγάλο τραπέζι, στο δείπνο. Θυμόσαστε, θα σας πω και κάτι που μου έγραψε ο Παπαλάμπρος και το έχουμε στην εφημερίδα που θα κυκλοφορήσει. Λέει, τι θυμήθηκε ο Παπαλάμπρος. Όταν κοινώνησε ο Κουμουτσάκος, πήγε και κοινώνησε κάπου εκεί στο ψυχικό, παρενέβη ο Πρωθυπουργός και του είπε κακώς κοινώνησες εν μέσω κορονοϊού. Και δεν έπρεπε να κοινωνήσει και έκανε παρατηρήσεις και μάλιστα ζήτησε και συγγνώμη από ό,τι ξέρω ο Κουμουτσάκος του και τον έχει στο περιθώριο. Γιατί κοινώνησε. Προσέξτε. Δεν εξετάζω για το πώς και το γιατί. Γιατί και ο Κουμουτσάκος έχει άλλα πράγματα στην πλάτη του. Αλλά κοινώνησε. Εγώ σαν την πράξη βλέπω. Και μείνετε στην πράξη. Και τότε παρενέβη ο Πρωθυπουργός και τον μάλωσε. Και μάλιστα δημοσίως. Ενώ για το Μόσχελο, ο αφορισμένος Πρωθυπουργός δεν τον μάλωσε. Ακούσατε να πει τίποτε. Εγώ δεν τον άκουσα να μιλήσει. Λέτε από τον αφορισμό να έχει μουγκαθεί ο άνθρωπος. Μούγκα στη στρούγκα που λένε. Και κάποιοι φίλοι μου. Τίποτε δεν είπε. Γιατί αν μιλήσει στην περίπτωση αυτή θα φάει σφαλιάρα από τα ταγκαλάκια τα οποία υπηρετεί και στα οποία είναι εντολοδόχος. Ενώ στην περίπτωση του Κουμουτσάκου θα φάει τη σφαλιάρα από το Θεό. Την έφαγε τη σφαλιάρα. Απλώς δεν την έχει καταλάβει ακόμη. Έχει αρχίσει και τη νιώθει όμως. Έχει αρχίσει και ζεσταίνεται το σβέρκος του που λένε στο χωριό μου. Από το χτύπημα της ουράνιας σφαλιάρας. Και πολύ σύντομα θα δείτε ότι όλα αυτά που λέω θα επαληθευτούν. Θα τα δει και ο ίδιος. Τώρα δεν τα καταλαβαίνει ή δεν θέλει να τα καταλάβει ακόμα. Αλλά το κλίμα έχει αντιστραφεί. Και ας λένε τώρα, πώς τις λένε, δημοσκοπήσεις τα δικά τους. Δημοσκοπήσεις τα λένε γιατί είναι όργανο του πονηρού. Και πού ταιριάζουν. Όλες οι δημοσκοπήσεις, όλα τα κέντρα αυτά εφαρμόζουν μια τακτική για να εξυπηρετήσουν το σύστημα της ανομίας. Και τι σου λένε. Α, δεν λέει κύριε εσύ Έλληνα πολίτη. Έλα εδώ. Σε αυτό το τραπέζι κάθεσαι εσύ. Δεν πας στο άλλο. Αυτό το τραπέζι λοιπόν έχει αυτά τα πιάτα. Πες μου ποιο από τα πιάτα θέλεις γιατί αυτά είναι. Δεν έχει άλλο. Το κατάλαβες. Το άλλο το τραπέζι είναι για άλλους ανθρώπους. Αυτό το τραπέζι λοιπόν. Έτσι είναι η πολιτική μας σήμερα. Και έτσι λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις. Για να πάμε λοιπόν λίγο να επανέλθουμε στο θέμα της θλίψης. Οι πειρασμοί και η θλίψη μας μαθαίνουν να ταπεινωνόμαστε και να συγκρατούν τον εγωισμό μας. Επιφυλάσσονται αμοιβές. Να το πάλι, το λένε οι Άγιοι. Όχι μόνο για τα καταρθώματα όταν τα ξεπερνάμε, αλλά και για τα παθήματα και μάλιστα πολύ μεγάλες αμοιβές. Περισσότερο αμοιβή παίρνεις από το πάθημα και τη δοκιμασία, γιατί εκεί ταπεινώνεσαι περισσότερο. Ξέρεις τι είναι να σε φτύσει ένα στο δρόμο και να του πεις ευχαριστώ πολύ. Θα μου πει καλά, δεν θα αντιδράσεις, δεν θα του πεις γιατί ρε φίλε με φτύνεις. Μα για φτύσιμο είμαστε. Είμαστε για φτύσιμο γιατί έχουμε ένα ουράνιο θησαυρό, έχουμε ένα χρυσάφι που είναι ορθόδοξη πίστη και εμείς ψάχνουμε αλλού στα σκουπίδια. Δεν ψάχνουμε να βρούμε το χρυσάφι αυτής της πίστης και να ζήσουμε μέσα σε αυτή, να κολυμπήσουμε μέσα στην πίστη την ορθόδοξη. Αλλά να πηγαίνουμε, μας προτιμάμε τα σκουπίδια. Γι' αυτό είμαστε για φτύσιμο χριστιανοί. Το πλήθος λοιπόν των πειρασμών δοξάζει τον άνθρωπο σε υπερβολικό βαθμό. Παράδειγμα ο Ιώβ. Πόσους πειρασμούς πέρασε ο Ιώβ. Πόσους πειρασμούς πέρασε ο Απόστολος Παύλος. Κακουχίες, ναυάγια. Τα περιγράφει ο ίδιος σε μια υπέροχη επιστολή του. Τι ναυάγια πέρασε. Δεν τον ένοιαζε τίποτα. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν να έχει τη ζεστασιά του Χριστού. Να μην ζει αυτός αλλά να ζει Χριστός. Όλοι στο ναυάγιο, τότε εκεί στη Μάλτα που λένε,
πήγαινε, τον πήγαινα στη Ρώμη, όλοι στο ναυάγιο ήταν ανήσυχοι. Ο μόνος ήσυχος, ο μόνος που δεν φοβότανε, ο μόνος που είχε εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού και είχε αφαιθεί στα χέρια του Θεού ήταν ο Απόστολος Παύλος. Όλοι οι άλλοι είχαν την αγωνία το να επιζήσουν από το ναυάγιο. Ο Απόστολος Παύλος ήταν σίγουρος, γιατί έβλεπε το χέρι του Θεού, έβλεπε να του έχει απλώς το σωσίβιο ο Θεός. Και αυτή η υπομονή του και η αγάπη του και η ησυχία του και η ηρεμία γαλήνευε και τους υπόλοιπους. Είχα, λέει, ναυάγια, τον χτύπησαν με τις πέτρες και αυτός δόξαζε το Θεό στην πατρίδα του. Κανένας προφήτης στην πατρίδα του. Το χτύπησαν με τις πέτρες στο Εικόνιο. Έξω τα λίστρα. Μέχρι, λέει, που τον εγκατέλειψαν γιατί πίστευαν ότι πλέον έχει σκοτωθεί. Αλλά δεν ήταν. Ο Θεός που είναι ζωή, ο Θεός της ζωής και του θανάτου, δεν ήθελε, είχε άλλα σχέδια για τον Απόστολο Παύλο. Και ο Απόστολος Παύλος έμενε στα σχέδια του Θεού, δεν ήθελε τα δικά του. Και τον σήκωσε. Και ενώ είχε κάνει θαύματα στο χωριό του, και κάνει θαύματα στον τόπο καταγωγής του, εν τούτης, οι άλλοι τον χτύπαγαν. Πόσους Αγίους δεν έχουν χαρακτηρίσει μάγους. Τον Άγιο Παΐσιο, ένας μοναχός λίγο παραπάνω που έμενε από τον Άγιο Παΐσιο, τον κατηγορούσε ως μάγο. Ναι, ο φθόνος, άλλο πράγμα αυτό. Σήμερα ο φθόνος διχάζει οικογένειες, διχάζει αδέλφια, διχάζει γονείς, ο φθόνος. Εκεί αυτό το ταγκαλάκι το μεγάλο το έχουμε και δεν λέει να ξεκολλήσει από παντού. Έχει κολλήσει με κόλλα ταχύτητος που λένε πάνω μας και δεν λέει να φύγει. Όσες φορές λοιπόν αποτύχουμε, άλλες τόσες φορές ας αρχίζουμε πάλι τα πνευματικά έργα. Και ας μην λέμε γιατί επέτρεψε ο Θεός τα εμπόδια αυτά. Να μην το λέμε αυτό. Δεν χρειάζεται. Το λέει και ο γέροντας. Ο Θεός έχει το δικό του το σχέδιο. Ας μπούμε στο σχέδιο του Θεού. Βλέπεις, μου λέγει κάποιος εδώ που τηλεφώνησε. Μου λέει, ξέρεις, λέει, Διονύση, τι παθαίνω. Όταν βλέπω τηλεόραση, εκεί είναι γαρίδα, λέει, το μάτι μου και μπορεί να δω και 2 ώρες και 3 ώρες. Όταν όμως πάω να πάρω το ψαλτήριο, αρχίζω να χασμουριτώ. Αρχίζει μια ακιδεία, μια κούραση και του λέω, και τι κάνεις? Δεν μπορώ, μου, αδελφέ μου, τα αφήνω και πάω και κοιμάμαι. Κοιτάξτε ο διάβολος τι του κάνει. Στην τηλεόραση που είναι το διδασκαλείο του πανεπιστήμιου του διαβόλου, εκεί που δίνει το εισιτήριο για την κόλαση όπως είπαμε, τον αφήνει και βλέπει και δεν ιστάζει. Μόλις όμως πάρει να κάνει μια προσευχούλα, αρχίζει το χασμουριτό, αρχίζουν να τρέχουν τα μάτια του, αρχίζει να φωνάζει η γυναίκα του από μέσα, τελείωνε, έχει περάσει η ώρα, αρχίζουν τα παιδιά να παραπονιούνται ότι πρέπει να βγουν έξω, γιατί το έξω δεν βγαίνει τη μέρα. Α, έχουμε κι άλλο τώρα, να πούμε και αυτό. Τα παιδιά μας, το σύστημα της ανομίας, πότε τα βγάζει έξω? Τη νύχτα, εκεί που κυκλοφορούν άνετα τα ταγκαλάκια. Δεν μπαίνει τη μέρα να πάνε να πιούν ένα καφέ, να συζητήσουμε ένα φίλο, κάτι πνευματικό, να τα πούνε. Πότε τα βγάζει? Τη νύχτα. Πόση νεολαία έχει χαθεί τη νύχτα? Και πάνε και ξεροπίνουν ένα ποτό. Καλά έκανε με το lockdown και τα έκλεισε αυτά. Μετά τις 12, τι διασκέδαση υπάρχει? Να χορεύεις με τα ταγκαλάκια? Προς Θεού. Η μόνη διασκέδαση για τον χριστιανό, για τον άνθρωπο, είναι η αγρυπνία. Να δοξάζει τον Θεό πριν τον δοξάσουν τα πουλιά. Γι' αυτό και οι μοναχοί ξυπνάνε πριν ξυπνήσει, πριν ξεκινήσει η μέρα. Να προλάβουν να εμνήσουν οι άνθρωποι πρώτα και μετά τα πουλιά το Θεό. Καταλάβατε? Τα παιδιά μας λοιπόν, μόλις πάει 11 η ώρα, να βγούμε, λέει, έξω. Πού να πας, βρε αθεόφοβε? Τώρα είναι ώρα να κοιμηθείς, να ησυχάσεις το σώμα σου από όλη την περιπέτεια της ημέρας. Και πότε τον έκανε ο διάβολος τη διασκέδαση, τη μεγάλη? Το Σάββατο το βράδυ.
για να μην πηγαίνουν οι νέοι στο σχολείο που λέγεται εκκλησία. Βέβαια, ποιμένες μας το κατάρτισαν τυπικό σχολείο, ανούσιο, παντελώς ανούσιο, με ξύλινα κηρύγματα, με αδιαφορία, με ένα ευσεβισμό ψεύτικο, που δεν τραβάει. Ξέρετε, μου είπε κάποιος, πήγε λέει σε μια δεν θα πω πού, μην με ρωτήσετε, πήγε λέει σε μια χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία. Τώρα, κάπου, δεν ξέρω πού ήταν, σε ένα μέρος της Ελλάδος. Και του έκανε εντύπωση, αυτό ήταν αγρυπνία, ξεκίνησε λέει νωρίς το Σάββατο την παραμονή το βράδυ. Ξεκίνησε στις 10 η ώρα, 9, ξεκίνησε. Και τελείωσε 7.30 το πρωί. Μου έκανε εντύπωση λέει που ήταν παιδιά, μικρά παιδιά 8-9 ετών, 7-8-9 ετών, και παρακολούθησαν όλη τη Θεία Λειτουργία, όλη την ακολουθία, τον όρθρο, τις ώρες, τα έκανε όλο ο παππούλης το βράδυ και κοινώνησαν όλο, όλο το πλήρωμα της εκκλησίας κοινώνησε το πρωί. Όλοι κοινώνησαν και έφυγαν ευτυχισμένοι, γιατί πήραν πολλά, δεν πήραν τυπικά πράγματα από την εκκλησία, πήραν ουσία. Ποια ήταν η ουσία? Κουράστηκαν πρώτα. Κουράστηκαν τι? Κουράστηκαν σωματικά, αναπαύτηκαν πνευματικά. Και η ανάπαυση του πνεύματος τους έκανε ευτυχισμένους. Πετούσαν την άλλη μέρα, όλοι. Θα μου πείτε, υπάρχουν τέτοιες εκκλησίες σήμερα? Πες μου και εμένα να πάω. Όταν, μη με ρωτάτε πού θα πάτε. Πολλοί παίρνουν και λένε ποια εκκλησιά να πάω, να μην είναι έτσι, να είναι έτσι, να είναι. Μην κάνετε επιλογές. Ζητήστε το Χριστό. Χριστέ μου, πες. Μου είπε αυτός εκεί που βγαίνει και μας τα λέει κάθε εβδομάδα. Ένας ψευτοθεολόγος εκεί και ένας ψευτοδημοσιογράφος. Μου είπε ότι πρέπει να σε ζητήσω με την ψυχή μου. Θέλω λοιπόν να μου δώσεις καταρχήν την αρετή της ειλικρίνειας. Να μην κρύβουμε πίσω από το σαν τον Αδάμ και την Εύα όταν έφαγαν τον απαγορευμένο καρπό. Και εγώ έχω φάει χιλιάδες απαγορευμένους καρπούς. Να μην κρύβουμε. Βγάλε με από την γρυψώνα μου και φανέρωσέ μου μπροστά σου. Και θέλω να είμαι ειλικρινής πλέον μαζί σου. Και τότε όλα θα στα δώσω. Και εκκλησίες και πνευματικούς και γέροντες, όλα θα στα δώσω ο Θεός. Γιατί δεν μπορεί ο ένας πατέρας να αφήσει χωρίς διδασκάλους τα παιδιά του. Πώς να το κάνουμε? Δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι. Εσείς τα αφήνετε χωρίς να πάει στο σχολείο. Εκεί ο πατέρας ο ουράνιος θα δώσει τον τάδε γέροντα, θα δώσει τον τάδε διδάσκαλο, θα δώσει τον κατάλληλο άνθρωπο δίπλα του να βοηθήσει τα παιδιά του για να μεγαλώσουν πνευματικά. Αυτή την αρχή πρέπει να κάνουμε. Πώς θα την κάνουμε, αδελφέ? Ένα καλό πνευματικό. Παλιά οι χριστιανοί κάνανε 3 μέρες νηστεία για να βρουν πνευματικό. Εξαντλητική νηστεία. Πίνανε μόνο νερό. Για να τους φανερώσει ο Θεός ένα καλό πνευματικό. Σήμερα θέλουμε, παίρνουμε το τηλέφωνο και λέμε στείλε μας ένα καλό πνευματικό. Χωρίς να κουραστούμε εμείς πρώτα. Χωρίς να νηστεύσουμε. Χωρίς να το ζητήσουμε από τον πατέρα μας. Τι είναι ο πνευματικός? Ένας δάσκαλος. Ο οποίος τι κάνει? Μας απελευθερώνει από τα δεσμά της αμαρτίας, με την εντολή του Κυρίου γίνεται το μέσον να μας βγάλει τα δεσμά της αμαρτίας στην πλάτη που έχουμε φορτωθεί στην πλάτη μας, για να μπορέμε να φυτίσουμε, να πούμε στην τάξη του Θεού, να είμαστε πιο ανάλαφροι. Αυτό κάνει ο πνευματικός. Είναι αυτός που μας αναλαμβάνει στην νηπιακή κατάσταση, στο νηπιαγωγείο. Και μας καθοδηγεί μετά πώς θα πάμε από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, στο γυμνάσιο. Και το διάβα αυτό δίνει ο Κύριος δασκάλος. Πω, 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 πω. Πολλούς, αρκεί να το ζητάμε. Ζητούσα κι εγώ κάποτε, ζήτησα από τον Κύριο να τον γνωρίσω.
Και ήρθε και τον γνώρισε. Και έκτοτε μου φανερώνει όλους τους ανθρώπους του. Ήρθε ο Κύριος. Και με καθοδήγησε. Και με καθοδηγεί. Και εγώ μόνο αμαρτάνω κάνω. Άταχτο, πιο άταχτο παιδί του είμαι. Αταξίες κάνω. Και το εξομολογούμε δημοσίως, γιατί πολλές φορές κάνουμε και δημοσίως αταξίες. Και από τότε μου φανέρωσε πολλούς Αγίους του. Πολλούς μεγάλους διδασκάλους. Και σε αυτή τη ζωή και στην θριαμβεύουσα. Δεν έχουμε προβλήματα, χριστιανοί μου. Ζητήστε από τους Αγίους να σας πιάσουν το χεράκι, να σας πάνε κοντά στον Κύριο. Άμα δεν νιώθετε έτοιμοι να ζητήσετε από τον Πατέρα μας, να γνωρίσετε τον Πατέρα, γιατί ένα παιδί, ξέρετε, όταν κάνει ζημιά, εγώ κάποτε είχα σπάσει τη μάμα το παράθυρο στο σπίτι με μια σφεντόνα που ήμουν πιτσιρικάς και ο πατέρας μου με κυνηγούσε να με βρει. Και εγώ κρυβόμουν από τον Πατέρα μου για να μην με πιάσει και τη σαρπάξω. Τέτοιο παιδί ήμουν, άταχτος ήμουν. Και εμείς έτσι κρυβόμαστε από τον ουράνιο Πατέρα. Πρέπει να φανερωθούμε και να του πούμε το συγγνώμη που θέλει. Και όταν έβγαινε, θυμάμαι, βγήκα στον πατέρα μου και του λέω, πατέρα, λέω, δεν το ήθελα, συγγνώμη. Εκεί με συγχώρεσε. Μου ρίξε, μου τράβηξε λίγο τα αυτή και τελείωσε. Ο Χριστός ούτε τα αυτιά τραβάει. Δεν τραβάει τα αυτιά, μην φοβόσαστε. Πες του, κι εγώ έχω κάνει τόσα πράγματα. Είπε ένα ωραίο καταπληκτικό, έτσι να μην σας κουράζω άλλο. Γιατί νιώθω ότι κουράζω πολλές φορές. Ένα καταπληκτικό ηγερόντισα για τις γυναίκες σήμερα που θέλουν τα δικαιώματά τους και αυτά. Λέει να είστε σύζυγοι και όχι κρέατα. Και μάλιστα σάπια κρέατα. Τι ωραίο. Ένα καταπληκτικό κείμενο. Λέει οι μύγες πάνε στα σάπια κρέατα. Και εσείς μη γίνεστε από σύζυγοι κρέατα και τραβάτε τα γκαλάκια που έρχονται με τη μορφή της μύγας και σας τρώνε τα σωθικά. Πόσο σεβασμό έχει, πρέπει να έχουμε, πόσο σεβασμό πρέπει να έχει η γυναίκα. Πόσο σεβασμό πρέπει να έχει ο άντρας. Αλλά εμείς τι κάναμε. Βάλαμε και τηλεόραση και τα γκαλάκια μέσα στις κρεβατοκάμαρες. Και πολλοί βλέπουν άσευνες ταινίες. Πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Χριστός. Καταλάβατε. Δεν μπορεί, λέει, να λειτουργήσω, μου λέει μια κυρία, άμα δεν δω άσευνη ταινία με τον άντρα μου. Δεν λειτουργείς τότε με τον άντρα σου, καλή μου. Ξέρεις με ποιον λειτουργείς, με τον ίδιο το διάβολο που σου έρχεται. Μέσα από το καβούκι του εκεί, που μας το έχει βάλει. Θα μου πεις καλά, από την τηλεόραση μπορεί να ακούσουμε και Λόγο Θεού. Πόσες φορές μόνο ακούσατε Λόγο Θεού. Ο διάβολος ξέρεις τι κάνει. Βάζει και πού κανένα ντοκιμαντέρ έτσι για το Θεό, καμιά θεία λειτουργία, για να μας τραβάει περισσότερο, να λέει, αχ, είδαμε και μια θεία λειτουργία. Θα πεις, τι κάνουμε. Να τις πετάξουμε στις τηλεοράσεις, προτιμότερο είναι, έτσι όπως κατάντησε. Αφού είναι στα όργανα, δεν είναι στα όργανα του Θεού, δεν το έχει ο Θεός στα χέρια του και το έχει πάρει ο διάβολος, καλύτερα να το πετάξουμε, να το εξαφανίσουμε. Εάν είχαμε το Θεό, δεν υπήρχε. Τηλεόραση έβλεπε όσους Πορφύριους από τα καυσοκαλύβια. Αλλά άλλη τηλεόραση έβλεπε. Είδε κάποτε ότι είχε ένα ναυάγιο στη Νότια Αφρική, πριν ακόμη το πουν οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα, και ξεσήκωσε τους φίλους του. Τι είπε, έλα Ιάκωβε, Παΐσιε, πάμε, μας έχουν ανάγκη. Και ξεκίνησαν νευματικά και πήγαν κάτω και βοηθούσαν τους ναυαγούς εκεί να σωθούν. Και την επόμενη μέρα ήρθε καταπονημένος ο Όσιος Πορφύριος, το λένε μοναχή του εκεί. Και λέει, όλο το βράδυ ήμουν σε ένα ναυάγιο. Πολλοί θα τον κορόιδευαν και θα τι λέγανε, ονειροβατεί ο παππούλης. Δεν ονειροβατούσε. Κυριολεκτούσε. Ζούσε το ναυάγιο και βοηθούσε κόσμο. Θα μου πείτε πώς γίνεται, βρε αδελφέ.
Γίνεται. Γίνεται όπως πήγε η Αγία Ειρήνη και γιάτρεψε η Χρυσοβαλάντου και γιάτρεψε ένα παιδάκι. Τα περιγράφει η Γερόντισσα. Για να τα μαθαίνουμε και να δούμε ότι δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ της τριαμβεύουσας και της στρατευόμενης εκκλησίας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εμείς πάμε μασκοφόροι στο ναό, περισσότεροι. Και πώς αντιμετωπίζουμε, μωρέ, πώς καθόμαστε. Γιατί φοβόμαστε έναν ιό. Άγνωστο, δεν βλέπουμε, δεν τον βλέπουμε. Βλέπουμε τα αποτελέσματα. Όμως, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Σπυρίδωνας, απέναντί μας στέκονται χωρίς μάσκες. Θα μου πεις, είναι εικόνες αυτοί, δεν έχουν φόβο. Τι λες, βρε. Η κάθε εικόνα είναι ζωντανή εκείνη την ώρα. Φέρνει το βίο, φέρνει τη ζωή του Αγίου. Είναι η Αγία Παρασκευή παρούσα εκείνη την ώρα. Γι' αυτό την μνημονεύει και λέει ο παπάς στο τέλος, την επικαλείται την Αγία Παρασκευή. Αν δεν ήταν παρούσα, πώς την επικαλείς, έναν άγνωστο? Αλλά ποιος να τα εξηγήσει, τα εξηγούν οι ιερείς μας. Όχι. Τι νοιάζονται σήμερα και δεν μιλούν? Για το μισθό, μην τους διακοπεί ο μισθός. Τότε που τα άκουψε ο Ιερώνυμος με τον Τζίπερο που τα είχαν κάνει πλακάκια και πήγαν να δημιουργήσουν κατάσταση άλλοι, και εκεί κινούμενοι από άλλα συμφέροντα και μυστικές διαβουλεύσεις, το θυμόσαστε. Ξεσηκώθηκαν σε όλη την Ελλάδα γερείς. Τώρα, μούγκα στη στρουγκά. Τίποτα. Ησυχία. Πάει ο πνευματικός λόγος. Ας πάμε και εμείς με το ποτάμι, όπως πάει το ποτάμι εκεί στην Κατρακύλα και με τον ολισθηρό δρόμο, ας μπούμε και εμείς εκεί στη σειρά. Δεν χρειάζεται, δεν πειράζει. Εφόσον όλη η κοινωνία το αποδέχεται, και εμείς θα το αποδεχτούμε έτσι. Ό,τι που είναι αυτή. Τι λες, μωρέ, αθεόφοβε. Γονάτισες το Θεό να πεις τι είναι. Μίλησες με το Θεό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να σας ευχηθώ από το βάθος της καρδιάς μου. Καλή χρονιά σε όλους. Και θέλω να σας πω γιατί πολλά πράγματα που δεν λέω στην εκπομπή τα γράφουμε στην εφημερίδα όσο μας επιτρέπουν. Όσοι ενδιαφέρεστε να πάρετε την εφημερίδα ή όσοι δεν έχουν λεφτά να έρθουν να τους το δώσουμε εμείς από εδώ και είναι στην Αθήνα. Άμα να διαβάσετε, να ενημερωθείτε λίγο για το τι συμβαίνει. Για το σε ποια χέρια μας έχουν εμπιστευτεί σήμερα ολόκληρη ελληνική κοινωνία. Την πήραν από εκεί που ήταν στα χέρια του Θεού και τη βάλανε σε κάποια άλλα χέρια. Να μάθετε τι χέρια είναι αυτά. Αυτά είναι χέρια βουτυγμένα στο αίμα. Και κυριολεκτών. Χέρια εγκληματιών. Τα οποία δυστυχώς διαφημίζουν και χίλια αρχιερέων μας. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θα τα διαβάσετε. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά και ευλογημένη, να μην φοβόσαστε, να αγκαλιάσετε τον Χριστό και όλα θα πάνε καλά. Την ελπίδα μας εκεί και όλα θα πάνε καλά. Και οι οικογένειές σας θα στηριχτούν και τα προβλήματα θα φύγουν και οι πειρασμοί θα φεύγουν, θα λύνονται πιο εύκολα. Γιατί όταν δούμε ένα ποτάμι και δεν μπορούμε να το περάσουμε που είμαστε μικροί, ένα μικρό ριάκι, γιατί δεν έχουμε μεγάλο διασκελισμό όταν είμαστε παιδιά. Και τότε τι κάνει ο πατέρας μας, μας παίρνει αγκαλιά και μας βάζει απέναντι. Αυτό θα το έχουν ζήσει όλοι. Αυτό έκανε και εμένα ο δικός μου πατέρας, ο γήινος, αυτός που με έφερε στη ζωή. Αυτό κάνει και ο ουράνιος πατέρας. Όταν δει ένα εμπόδιο και μας εμποδίζει στην πνευματική μας ζωή, μας παίρνει αγκαλιά και μας παίρνει άλλη μεριά και φεύγει πιο εύκολο ο πειρασμός. Και δεν έχουμε και τον κίνδυνο να παρασυρθούμε από το ποτάμι, γιατί είμαστε στην αγκαλιά του Χριστού. Αυτή λοιπόν την αγκαλιά του Χριστού εύχομαι να την έχετε όλη αυτή τη χρονιά. Να τη ζείτε, να τη βιώνετε στην καθημερινότητά σας. Στο είναι σας, μέσα στο σπίτι σας, με τα παιδιά σας, με την οικογένειά σας. Να νιώσετε τη ζεστασιά του Χριστού μας, του Πατέρα μας. Και τότε θα δείτε το 22 να είναι λαμπερό. Να είναι όμορφο. Να είναι ειρηνικό. Να είναι μεστό πνευματικής και σωματικής υγείας. Να είναι χωρίς φόβο και χωρίς ανασφάλεια. Αυτό εύχομαι σε όλους σας. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
Για ποιον χτυπάει καμπάνα. Επιμέλεια παραγωγή Διονύσης Μακρής.